Προχωρά με ταχυσρυθμούς ο σχεδιασμός της νέας γενιάς σιδηροδρομικών έργων που υλοποιεί ΕργοΣΕ με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Η Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού αυτού με τα έργα που θα διασυνδέσουν τις λεγόμενες κρίσιμες υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια, εμπορευματικούς σταθμούς και βιομηχανικές περιοχές με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν την 3η 21 Φεβρουαρίου στα γραφεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Καβάλα τεχνικές συναντήσεις με τη συμμετοχή στελεχών της ΕργοΣΕ και των τοπικών φορέων της Βόρειας Ελλάδος. Ωραία. Είναι μεγάλη η ικανοποίησή μας για τη σημερινή επίσκεψη, χθεσινή και σημερινή, χθεσινή στην Αλεξανδρούπολη και σημερινή εδώ στην Καβάλα, του κυρίου Βίνη, Προέδρου και Διευθύνοντα του Συμβούλου της ΕργοΣΕ. Η δρομολόγηση δύο ιδιαίτερα σημαντικών έργων, δύο πολύ μεγάλων και σημαντικών αναπτυξιακών έργων, της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη, Νέα Καρβάλη, Τοξότες και επίσης της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης, Ορμένιου, είναι δύο έργα προϋπολογισμού πάνω από 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ αθροιστικά. Είναι δύο μεγάλα σημαντικά έργα αναπτυξιακά που αναβαθμίζουν ακόμα περισσότερο την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ως ένα κόμβο, ως ένα στρατηγικό πέρασμα και κόμβο στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του εμπορίου. Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε τεχνικές συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, δήμους, λιμάνια και λοιπούς φορείς που θα έχουν ουσιαστικά όφελος αλλά και χρήση του συγκεκριμένου μέσου. Σαν εταιρεία προχωράμε στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει από την αρχή. Ήδη το καλοκαίρι θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο των διαγωνιστικών του σύνθετου αυτού διαγωνιστικής διαδικασίας, του ανταγωνιστικού διαλόγου, σε δεσμευτικές οικονομικές προσφορές. Οπότε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 θα έχουμε αναδόχους για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά έργα για την περιοχή. Είναι δύο έργα που αναβαθμίζουν γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά την περιοχή. Σκεφτείτε ότι παίρνοντας μόλις το 2% του εμπορευματικού φόρτου του Βοσπόρου, κάνουν βιώσιμα και λειτουργικά αυτά τα δύο έργα, όταν αντιληφθούμε ότι περίπου 650 εκατομμύρια εμπορευματοκιβωτίων διακινούνται ετησίως στα στενά του Βοσπόρου. Για δεκαετίες ο σιδηρόδρομος δεν έτυχε τις προτεραιότητες της χώρας. Αυτό φαίνεται να αλλάζει. Οι προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την περιφέρεια, τον περιφερειάρχη τον Χρήστο Μέτιο, σε αγαστή συνεργασία και με τις τοπικές κοινωνίες, προχωράν έργα τα οποία ήταν αναγκαία και απαιτούμενα. Είναι ευτύχημα ότι η περιφέρεια συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και την ΕργοΣΕ, με στελέχη τα οποία υπό τη διοίκηση του Προέδρου του κυρίου Βίνη και τους άξιους τεχνικούς συνεργάτες τους οριμάζουν και προχωρούν προς δημοπράτηση έργα που για δεκαετίες θα θέλαμε στη δική μας την περιοχή. Πολύ σημαντικές οι ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν σήμερα και πολύ σημαντικό το έργο το οποίο θα δούμε να λαμβάνει η χώρα τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια εδώ στην περιφέρειά μας. Μιλάμε για ένα κολοσσιαίο έργο, για μια τεράστια αναπτυξιακή προοπτική, όχι μόνο για την Καβάλα, για ολόκληρη την περιφέρεια. Είναι ένα έργο το οποίο πριν από χρόνια ήμουν νιός και γέρας, όπως λέμε, δεν υπήρχε στον χάρτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο χάρτη και υπάρχει με ουσιαστικά αποτελέσματα και, αν θέλετε, πρακτικές από τη διοίκηση και της ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Νομίζω γενικότερα ότι όταν ξεκινήσει το έργο, που δεν θα αργήσει από ό,τι μας είπαν και οι παράγοντες εδώ, η ανάπτυξη περιοχής θα είναι τεράστια. Νομίζω είμαστε πολύ ικανοποιημένοι σήμερα που βλέπουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα έργα, η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού της Καβάλας, αλλά γενικότερα της Καβάλας με τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη, παίρνει σάρκα και οστά. Χρόνια το περιμέναμε, χρόνια λέγαμε ότι κάποτε θα σφυρίξει το τρένο και βλέπουμε όμως ότι με πολύ γρήγορους ρυθμούς προχωράνε, θα λέγαμε, η υλοποίηση των έργων. Κρατάμε σήμερα την εξασφάλιση των πόρων, ότι είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ταμείο Ανάκαμψης για την χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση του έργου. Κρατάμε επίσης ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 θα έχουμε την υπογραφή συμβάσης με τους εργολάβους που θα αναλάβουν το έργο και φυσικά το ότι ένα έργο 1,8 δις είναι ίσως από τα μεγαλύτερα έργα στον αιώνα που έχει δημιουργηθεί. Η επιβατική σιδηροδρομική σύνδεση Καβάλας Θεσσαλονίκης είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα φέρει τους καβαλιώτες κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά έχει και αξία γιατί θα υπάρχει και μια εμπορική σιδηροδρομική σύνδεση από το λιμάνι της Καβάλας, της Νέας Καρβάλης συγκεκριμένα, προς τους Τοξότες.